Επειδή αναφέρθηκες και εσύ, Άρη, στο θέμα της πεθεράς στην μητέρα του συζύγου του κυρίου Κασελάκη, στην ιστορία αυτή με τους μετρητές από το ΔΕΔΙΕ, έκανε αναφορά σε αυτό πριν από λίγη ώρα, το έχουμε το απόσπασμα, ο Κυριάκος Βελόπουλος δίνοντας συνέντευξη στο κανάλι, στο One Channel, στο Ντάκη Χατζή, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Για να δούμε το απόσπασμα. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει ο ίδιος να κάτσει 6 μήνες. Γιατί να πληρώσει το υπόλοιπο θητείο. Έχει και ένα ακόμα πίσω. Αφού αγαπάει την πατρίδα. Λοιπόν, τώρα το ερώτημά μου είναι το εξής. Έχει και τη σύζυγο, τον περιμένει σπίτι. Όχι, η άποψή μου είναι. Δεν την αλλάξα άποψή μου. Μισό λεπτό. Είναι άποψή μου, η αισθητική μου, ο χριστιανισμός μου. Δεν τα αλλάζω εγώ αυτά. Και η μπίζνα που έκανε. Είναι ζωή του και δεν. Γιατί όμως δεν μιλάει κανείς για την μπίζνα. Πρέπει να σεβόμαστε τις επιλογές των ανθρώπων. Να μην μου τις παρουσιάζει ως προϊόν. Όχι, μισό λεπτό. Το παρουσιάσατε. Παρουσιάστηκε ως υπερπροβολή. Αυτοαναφορά. Αυτό είναι όχι θέμα ενδιαφέροντος του κοινού. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι σοβαροί. Κύριε Βελόπουλε, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Παρακαλώ, σε δικό σας βουλευτή, τον κύριο Σαράκη, εδώ που έγινε η πρώτη έτσι συζήτηση έντονη για αυτό το θέμα με τον κύριο Κασελάκη, του είπε ο κύριο Σαράκη ότι αυτή είναι η άποψή σας και του είπε: όχι, δεν είναι η άποψή μου, αυτή είναι η ζωή μου και πρέπει να το σεβαστούμε. Να μου τη βγάζει την τηλεόραση όμως. Σε παρακαλώ, όταν μου τη βγάζει κάθε μέρα, ο σκύλος μου αφόδευσε. Μαζί με τον Ντάιλερ που τον αγαπάω. Μαζί με τον Ντάιλερ που λατρεύω, αλλά μου κρύβει την πίσνα τη πεθερά σου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αγαπητέ κύριε Χατζή, αυτό είναι μεμτό. Όταν μου παρουσιάζει μόνο κάτι. Α, δεν το ακούω, το ξέρετε. Δεν το ξέρω, όχι. Σε αυτήν την Ελλάδα πώ μπορεί να πει μεταξύ κανένα. Μα δεν το ξέρω, τι να κάνει ο κύριο Βελόπουλο για του μετρητέ. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ μπίζνα. Ακούστε τώρα, η δική μου πεθερά στην Ελλάδα θα με κρεμάσει τα μανταλάκια όλοι. Η Νέα Δημοκρατία θα χόρευε ένα χορό πάνω στο κεφάλι μου. Και εδώ για τον κύριο Κασελάκη δεν μιλάει κανένα. Πήγε να πάρει δουλειά η πεθερά. Πήρε τη δουλειά. Σωστέ πήγε, προσέφυγε σωστέ και το χάσε. Δεν πήρε, λοιπόν. Τώρα την έχασε. Μετά το σάλο που έγινε. Δεν την πήρε. Τις μέρες που έκανα το σάλο εγώ. Δεν την πήρε όμως. Μισό λεπτό. Δεν την πήρε. Η πρόθεση την μετράει. Ξέρεις, η ζωή και στο ποδόσφαιρο. Όχι, όχι, όχι. Α, όχι, η πρόθεση να πάω να κλέψω, να το μετάνιωσα. Να φάω το χέρι μου στην. Να υπάρχει. Ακούστε, να σοβαρευτούμε λίγο. Γιατί θα κλεβε. Αν έκανε ένα ανήθικο, ναι ή όχι. Μισό λεπτό. Αν έκανε ένα ανήθικο. Δεν απολογήθηκε ποτέ. Ένα λεπτό. Είναι ανήθικο. Εσείς δεν κάνετε δουλειά. Όχι με το δημόσιο. Όχι με το δημόσιο. Και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ προμήθεια. Ναι. Είναι, λοιπόν, μεγάλα, είναι μεγάλα τα ποσά, αγαπητέ. Δεν είπα ότι δεν είναι. Σε παρακαλώ τώρα. Ήταν... Στέφανε Χιό. Αυτά που λέει ο κύριος Βελόπουλος έχουν άμεση και άρρηκτη σχέση με αυτά που γίνονται αυτές τις ώρες στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αυτή την αποκάλυψη που κάναμε για τα... Δεν έχει σημασία αν είναι η πεθερά του Κασελάκη. Δεν έχει σημασία αν ο Μπάτμαν είναι αριστερός, δεν έχει σημασία και εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να πω ότι ο Σεραφίνο που διάβαζα στα νιάτα μου ψηφίζει Κυριάκο Βελόπουλο και Ελληνική Λύση ή ο Ποπάη, ας πούμε, είναι κεντρός του γέρου της Δημοκρατίας ή ξέρω εγώ ο Μπλεκ που διαβάζαμε ή ο Γιώργος Θαλάσσης ανήκουν στον Ανταρσία. Αυτά είναι βλακίες και ανοησίες. Και όποιοι τα ακούνε και τα λένε, αναλαμβάνουν και τις ευθύνες της ηλικιότητάς τους. Αλλά αυτή η ιστορία του. Που διατύπωσε ο κ. Βελόπουλος στο ΟΑΝ, του κ. Χατζή. Μοιάζει πάρα πολύ, δηλαδή το 1,2. Θα δούμε αν πάει και σε τι ως τσέπες θα πάει. Αλλά εδώ. Στου κόκαλη θα πάει, κύριε Χίο, στου κόκαλη, γράψτε το. Στου κόκαλη, στου κόκαλη του Σοκράτη. Ας πάει και στο Σοκράτη. Είναι φτιαγμένη δουλειά από τώρα, το έχουμε πει ένα μήνα. Και στον Πλάτωνα. Κύριε Δεσπίνο, ας πάει στο Σοκράτη, ας πάει και στον Πλάτωνα. Άλλωστε ο κ. Κόκαλης. Δεν νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα αν δεν έπαιρνε το διαγωνισμό. Είναι τόσα τα χρήματα που έχει φάει, εντός αγωγικών έχει φάει από δημόσιους οργανισμούς. Μην ξεχνάμε τι έχει γίνει με τις τηλεπικοινωνίες κλπ. Ο πρώην πράκτορας της τάζει, έτσι. Αλλά εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι αυτό που λέει για τις δημόσιες εργολαβίες ο κ. Βελόπουλος έχει μια άμεση συνάφεια και άρρηκτη σχέση με αυτά που συμβαίνουν παραμονή των εκλογών στο Δήμο Θεσσαλονίκης.